Πολλοί κόσμος στην Καλαμάτα προσπάθησε να αποδράσει από το 2017 με χαμόγελο και αισιοδοξία. Προς αυτή την κατεύθυνση και οι ευχές όλων. Εύχομαι πραγματικά το 2018 να είναι μια χρονιά πολύ καλύτερη από αυτή που ζήσαμε. Αν και τίποτα δεν προμηνεί ότι θα είναι μια καλή χρονιά, θα είναι μια δύσκολη χρονιά δυστυχώς. Παρόλες τις ευχές που κάνουμε όλοι μας αυτές τις μέρες, θέλω να πω στον κόσμο να έχει πίστη στις δυνάμεις του, να έχει πίστη σε όλα αυτά που έχουμε γαλουχηθεί όλα αυτά τα χρόνια, στις αξίες μας, στις παραδόσεις μας, στα ήθη, στα έθιμά μας, για να μπορέσουμε να μείνει αδιατάραχτος ο κοινωνικός ιστός και να μπορέσουμε να αντέξουμε πραγματικά αυτή τη δύσκολη εποχή που η οποία βιώνει η χώρα μας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, αισιοδοξία, κουράγιο, υπομονή. Το 2018 να μας φέρει πίσω ότι μας πήραν τα χρόνια της μιζέριας και της ανασφάλειας. Να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Νομίζω είναι μονόδρομος αυτό, να χαμογελάμε, είναι μεταδοτικό. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό και να δίνουμε αγάπη στους ανθρώπους μας. Δύσκολο φτάνει στο τέλος του. Ελπίζουμε το 2018 πραγματικά να είναι καλύτερο, τόσο από οικονομικής πλευράς για τους πολίτες, για τους ανθρώπους, όσο και για το κράτος μας. Ελπίζουμε τα πράγματα τα δύσκολα να τα αφήσουμε πίσω στη χρονιά που περνάει σε λίγες ώρες και να ατενίζουμε με καλύτερο μέλλον και προοπτική το 2018. Καλή χρονιά σε όλους. Υγεία κυρίως. Χαρά, ευτυχία στα σπίτια όλων των συμπολιτών μας. Υγεία να έχουμε και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν με καλή διάθεση. Και καλές ειδήσεις. Και καλές ειδήσεις και άμεσες ειδήσεις. Χρόνια πολλά, το νέο έτος να προσφέρει σε όλους υγεία και μόνο χαρούμενες στιγμές. Χρόνια πολλά αυτές τις μέρες, να μας έχει όλους καλά ο Θεός και υγεία σε όλους.